Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Α, τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Μπαράζ εκρήξεων, αναφορές ότι επλήγει και γεροκομείο. Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ πιστεύαμε όλοι ότι θα είναι μια ήσυχη μέρα, μετά τις 2 το μεσημέρι, ακούμε συνεχώς εκρήξεις και αντιπυραυλικά πυρά. Πραγματικά, οι εικόνες που έρχονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα δυτικά προάστια του Κιέβου, αλλά και για τις περιοχές του Ιρπίν και της Μπούτσα, είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Βλέπουμε συνεχώς βίντεο με βομβαρδισμένα και να σου πω ότι είχαμε και εδώ στο Κίεβο, βέβαια, το χτύπημα με το ρωσικό πύραυλο που άφησε πίσω του 5 τραυματίες. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, στην πόλη Κρεμίνα, πολύ κοντά στο Λουγκάσκ, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, συγγνώμη, αναφέρουν ότι έχει χτυπηθεί γυροκομείο από ρωσικό τάγκ και ότι εκεί έχουμε 56 νεκρούς ηλικιωμένους, ενώ άλλα 15 άτομα τα πήραν μαζί τους οι Ρώσοι και τα μετέφεραν σε κατεχόμενες περιοχές. Νίκο, αυτό το λένε τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία επικαλούνται αξιωματούχο της συγκεκριμένης πόλης. Μιλάμε για μια θηριωδία, αν είναι πράγματι έτσι τα πράγματα και αν 56 ηλικιωμένοι τρόφιμοι γυροκομείου έχουν χάσει τη ζωή τους. Από την άλλη, τις τελευταίες ώρες, όπως αναφέρεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, έχουν πυκνώσει μέσα στο Κίεβο τα μπλόκα. Υπάρχουν πληροφορίες στους Ουκρανούς ότι έχουν διεισδύσει με πολιτικά, προφανώς, μέλη της περιβόητης ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ. Έτσι είναι, και εμείς σήμερα πέσαμε σε ένα τέτοιο μπλόκο. Κάτσαμε στο σημείο για περισσότερο από μία ώρα. Μας ζήτησαν εκτός από διαβατήρια ταυτότητες, άδειες από τον Ουκρανικό στρατό να δουν τα κινητά μας. Έψαχναν τα κινητά μας για πάρα πολλή ώρα οι Ουκρανοί στρατιώτες. Μάλιστα, κάποιους από τους συναδέλφους τους πήγανε και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Φοβούνται ότι οι Ρώσοι κατάσκοποι που συνεργάζονται με την περιβόητη ομάδα εκτελεστών μισθοφόρων Βάγκνερ είναι ήδη μέσα στην πόλη και προσπαθούν να βρουν διόδους για να μπουν μέσα και αυτοί οι μισθοφόροι του ρωσικού στρατού, και με στόχο να εκτελέσουν υψηλόβαθμα στελέχη της ουκρανικής κυβέρνησης, ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι. Γι' αυτό η έλεγχη είναι, Νίκο, ολοένα και πιο σκληρή, ολοένα και πιο εντατική και ολοένα και πιο πολύωρη. Τέλος, να κλείσουμε με μια είδηση που δώσαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώνεται πλέον και από τα ρωσικά, ότι στην Μαριούπολη σκοτώθηκε ο αναπληρωτής διοικητής του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, Αντρέι Παλίφ, ο οποίος είναι ο πέμπτος στρατηγός του Πούτιν που χάνει τη ζωή του εδώ στον Ουκρανικό πόλεμο, και το 18ο υψηλόβαθμο στέλεχος. Γεννήθηκε αυτός ο άνδρας εδώ στο Κίεβο το 1993, δεν δέχτηκε τον Ουκρανικό όρκο, πήγε στο στρατό της Ρωσίας και σήμερα έχασε τη ζωή του στην πόλη της Μαριούπολης, Νίκο. Εύχομαι να είναι μια ήσυχη βραδιά, Γιώργο, και οτιδήποτε νεότερο συνδεόμαστε και πάλι μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές για σκόπιμες καθυστερήσεις στις διπλωματικές διαβουλεύσεις. Αίσθηση προκαλεί και δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι Αμερικανοί ζητούν από τους Τούρκους να δώσουν στους Ουκρανούς τους S-400 που έχουν και για αντάλλαγμα να ξαναμπούν στο πρόγραμμα των F-35. Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Ζελένσκι καλεί εκ νέου τον Βλάντιμιρ Πούτιν σε απευθείας διάλογο. Впевнений ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. Україна завжди шукала мирного рішення, тим більше ми зацікавлені у мирі зараз. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ ξεκαθαρίζει ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο, η Μόσχα θέτει ως όρο αλλά και εγγύηση ασφαλείας την ουδετεροποίηση της Ουκρανίας. Поэтому нейтральный статус, гарантии безопасности и, конечно же, приведение в норму, в цивилизованную норму законодательной базы касательно русского языка. Όμως, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου, οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για κρίσιμα ζητήματα. Η Ρωσία και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα και έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα. Δημοσίευμα το New York Times, το οποίο επικαλεί τα Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Τουρκία να δώσει τους ρωσικούς S-400 στο Κίεβο. Ως αντάλλαγμα αναμένεται να δώσει στην Άγκυρα F-35. Άμα κάνει τέτοιο πράγμα η Τουρκία, θα είναι μια πολεμική πράξη κατά της Ρωσίας επί της ουσίας. Προφανώς θα τους δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους δώσουν στην Ουκρανία. Κάπως έτσι θα γίνει, μια τριγωνική κατάσταση. Θα φτάσει σε μια φάση η ρήξη των σχέσεων Ρωσίας, είπα, που η Τουρκία δεν θα έχει επιλογή και θα πρέπει να κάνει κάτι. Την ίδια ώρα το Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί παράλογες τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία. Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με Ουκρανό αξιωματικό να πετάει νομίσματα στο γραφείο του Λευκορώσου πρέσβη στο Κίεβο, συμβολικά λέγοντας ότι πρόδωσε τον Ουκρανικό λαό για 30 αργύρια. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατέψεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή. Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.